7 χάρτες της Τουρκίας εξαφανίζουν από οποιαδήποτε διεκδίκηση στο μέτωπο της οριοθέτησης νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κύπρος. Οι διεκδικήσεις μέσα από κινήσεις προβοκάτσιας των Τούρκων εις βάρος ελληνικών θαλάσσιων ζωνών δεν έχουν τέλος, με τον Υπουργό Άμυνας Ακάρ να ρίχνει λάδι στη φωτιά στις σχέσεις με την Ελλάδα. Οι χάρτες αυτοί φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν την περίοδο 2012, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η συμφωνία της Κύπρου με Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ. Η Τουρκία θεώρησε τις συμφωνίες αυτές άκυρες και διεκδίκησε θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Κύπρου. Ναι, εντελώς ακραίοι χάρτες. Και ο Ακάρ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός Διατάτους, είναι αδυτή. Δηλαδή, είναι εντελώς τυχοδιοκτική αυτή η χάρτη. Και έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από το ΓΕΘΑ, δηλαδή από εκεί τους πέτυχε και τους πρώτο είδε αυτούς τους χάρτες, είναι βέβαιο αυτό. Έρχεται τώρα και τους υιοθετεί. Μέσα από αυτούς τους τυχοδιοκτικούς χάρτες η Τουρκία εμφανίζεται ως το κράτος με το οποίο πρέπει να γίνουν όλες οι οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην Κύπρο ως θαλάσσια ζώνη θεωρούνται μόνο τα χωρικά τους ύδατα. Κανένας από αυτούς τους χάρτες δεν μπορεί να σταθεί ούτε από πλευρά διεθνούς δικαίου, ούτε από πλευρά λογικής. Η Τουρκία τους θέτει, ναι. Διότι η λογική της είναι. Η Τουρκία έχει ενοχληθεί που η Ελλάδα διεκδικεί υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο και να ενώνεται η υφαλοκρηπίδα της με την Κυπριακή ΑΟΣ. Τουρκικά δημοσιεύματα τονίζουν μάλιστα ότι αν χώρες της Ανατολικής Μεσογείου συνάψουν συμφωνίες με την Τουρκία, θα βγουν κερδισμένες σε σχέση με τις όποιες συμφωνίες συνάψουν με Ελλάδα και Κύπρο. Πώς περιβάλλονται με την κόκκινη γραμμή είναι διότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα ότι αυτά έχουν μόνο χωρικά ύδατα αυτά τα νησιά, τίποτα άλλο. Έξι ναυτικά μίλια, Έξι ναυτικά μίλια, ναι. Μάλιστα. Διότι μπορεί να είναι large τύποι στο τέλος και να μας δώσουν άλλα έξι, 12.